Γεια σας, τι κάνετε. Το σημερινό βίντεο θα βγει έτσι, με την Axiom Cam. Και πάμε λίγο έξω να τα πούμε. Λογικά είδατε το προηγούμενο βίντεο. Που σας είπα στο συγκεκριμένο βίντεο, δεν ξέρω αν έχει και θόρυβο. Σας είπα στο συγκεκριμένο βίντεο ότι παίχτηκε με το ότι έκανα τσιγάρο κανονικό και τζούρες ηλεκτρονικό. Εννοείται με ακόμη ξενερωμένος, αλλά το προσπαθώ, αυτό είναι το βασικό που θέλω να κρατήσω, ότι εδώ μέσα ακόμα είμαι σε φάση όχι, δεν, εντάξει, ειδικά για το ότι έκανε κανονικό τσιγάρο, το παλεύεις Χρήστο και cool, θα γίνει. Φίλοι και γνωστοί και συνάδελφοι μου λέγανε διάφορα. Έχω ακούσει και μέχρι το μη το κόψεις. Αλλά οκ. Okay. Προς το παρόν τι κάνω. Ακολουθώ τη συμβουλή της γυναίκας μου, όπου μου είπε ότι δεν γίνεται το κόψιμο χέρι και πως είναι σκηνή, είναι με πολύ μεγάλο βήμα. Στο ότι θέλεις, το πρώτο και το βασικό, φράγει για αμάξια, το πρώτο και το βασικό σου είναι όλη φάση, είναι να θέλει κάποιος να το κόψει. Λοιπόν, μου λέει, εφόσον έχεις κάνει το πρώτο βήμα και θέλεις και το παλεύεις και προσπαθείς και δεν γουστάρεις που δεν, παρόλο που δεν, που έκανες τσιγάρο ρε παιδί μου, παρόλο που σου βγαίνει, το παλεύεις, κοίταξε να το κάνεις σιγά σιγά. Οπότε θα δοκιμάζω και και αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή τι θα κάνω, θα είμαι με ένα pod προγεμισμένων καψουλών και σε περίπτωση που αισθανθώ πολύ έντονα θα πάρω μια τζούρα δύο από αυτό ώστε να μου φύγει και θα προσπαθώ να αυξάνω το χρονικό διάστημα ανάμεσα σε αυτά. Ελπίζω να βγει όλο αυτό καλό. Καλό, για εμένα εννοώ. Και χαίρομαι που το μοιράζομαι. Θα μπορούσα να είμαι σε φάση okay, όλα καλά και εγώ δεν κάνω τζούρα και είμαι καλός και είμαι δυνατός και φαίνομαι τούμπανο στον κόσμο, στον όποιο κόσμο με βλέπει. Αλλά προτιμώ να είμαι ειλικρινής και να μην κοροϊδέψω κανέναν, επειδή δεν μ' αρέσει να με κοροϊδεύουν. Γι' αυτό και κάνω αυτά τα βίντεο κανονικά, όπως μου βγαίνει. Και αυτό είναι το θέμα της σειράς. Να, όχι μόνο να πω ότι ξέρεις, εγώ είμαι ο καλός και δυνατός και το πάλεψα. Γιατί όσο δυνατός και να είσαι, δεν μπορείς να κάνεις όλα. Το θέμα μου είναι να βοηθηθεί και ο κόσμος από αυτό. Δηλαδή, ας δει κόσμος το τι περνάω εγώ, ένας άνθρωπος που κόβει το τσιγάρο και μετά το ηλεκτρονικό τσιγάρο και θέλει να πάει τελείως σε nicotine free κατάσταση. Τι περνάει, τι έχει στο μυαλό του, τι συμβαίνουν στην πραγματικότητά του και πώς αισθάνεται και ποιες είναι οι σκέψεις του. Ελπίζω να είναι okay όλο αυτό. Τώρα το κομμάτι των βίντεο σε σημεία που μου έρχεται να τμήσω και να κάνω να πάρω νικοτίνη με οποιονδήποτε τρόπο πλέον. Γιατί όταν σε βγει στο θέμα της εξάρτησης,
δεν σε νοιάζει αν δεν γουστάρω το κανονικό τσιγάρο, γιατί ξέρω ότι είναι. Παίρνεις την νικοτίνη με οποιοδήποτε τρόπο έχεις εκείνη τη στιγμή. Και τώρα είναι λίγο πιο ξεκάθαρα αυτά στο μυαλό μου. Εφόσον το βλέπω μετά, αφού του έγινε το θέμα με το κανονικό τσιγάρο. Ελπίζω να βοηθάει. Και δεν ξέρω, και όλο αυτό το βγάζω προς τα έξω με βοηθάει και εμένα να μειώσω την όλη χρήση. Και αυτό που περνάω, εντάξει, okay. Έχω περάσει πιο δύσκολα πράγματα στη ζωή μου, φυσικά και σωματικά και υγείας. Όλοι μας. Οι περισσότεροι τουλάχιστον. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό που περνάω τώρα με την έλλειψη νικοτίνης, που αυτό που λέγαμε γενικότερα για το τσιγάρο, όταν ήμασταν πολύ πιο μικροί, όταν δεν υπήρχε το ηλεκτρονικό καν στον ορίζοντα, είναι ότι το τσιγάρο είναι ένα είδος ναρκωτικού, απλά είναι πολύ πιο ελαφρύ από τα κανονικά ναρκωτικά. Βλέπω ότι ισχύει και αυτό με κάνει να σκεφτώ ανθρώπους οι οποίοι για τον οποιοδήποτε λόγο, είτε θελημένα είτε μη, έπεσαν στη μάστιγα των ναρκωτικών και προσπαθούν να ξεκόψουν από αυτά, πώς θα αισθάνονται. Γιατί αν η αίσθηση της θέρησης, η αίσθηση των απολαβών, να το πούμε έτσι, που δεν υπάρχουν πραγματικές απολαβές, των ναρκωτικών από το κανονικό τσιγάρο είναι δεκαπλάσιες. Πιστεύω και από αυτά που έχω δει και από κάποια πράγματα που έχουν ενημερωθεί για το τι συμβαίνει, για να είμαι καλύτερα εγώ, να ξέρω τι γίνεται γύρω μου και τι να αποφύγω και να είμαι πληροφορημένος ώστε στο μέλλον να μπορώ να βοηθήσω το παιδί μου να μην πέσει σε κάτι τέτοιο, να τα αποφύγει. Είναι η καλύτερη λέξη. Όλες θέλω να φάει λουκουμά. Δεν ξέρω αν ακούγεται. Αν, όπως είπα, οι απολαβές, να το πούμε έτσι, είναι δεκαπλάσιες του ναρκωτικού από ότι είναι το τσιγάρο, η αίσθηση και η δυσκολία απεξάρτησης και όλο αυτό που νιώθεις πρέπει να είναι τουλάχιστον 1000 φορές παραπάνω. Οπότε ένα μεγάλο thumbs up στους ανθρώπους που έχουν καταφέρει και έχουν ξεφύγει από αυτό, γιατί θέλει πολύ μεγάλη δύναμη, ψυχική κυρίως. Και το λέω βλέποντας τον εαυτό μου να δυσκολεύεται με το τσιγάρο, που είναι με το νικοτίνη, να το πω και έτσι, να απεξαρτηθεί. Δεν μπορώ να φανταστώ πόσο δύσκολο θα ήταν σε κάποιον χρήστη ναρκωτικών ουσιών. Και ίσως αυτό με κάνει να σκέφτομαι ότι θα έπρεπε να υποστηρίζουμε ανθρώπους που δεν μπορούμε να ξέρουμε για ποιο λόγο ένας άνθρωπος έχει κάνει κάτι τέτοιο, είτε ψυχική αδυναμία, είτε τον έχει παρασύρει κάποιος, για πολλούς λόγους θα μπορούσε να έχει γίνει. Ακόμα και υπάρχουν περιπτώσεις που λόγω φαρμακευτικής αγωγής έχουν πάθει εξάρτηση και συνεχίζουν να παίρνουν αυτές τις ουσίες γιατί νομίζουν ότι θα πονάνε. Και όταν δεν παίρνουν, ενώ δεν θα πρέπει να πονάνε, πονάνε λόγω του εγκεφάλου τους, λόγω της εξάρτησης. Λοιπόν, καλό θα ήταν, πιστεύω, να προσπαθήσουμε όλοι μας να ενημερωθούμε γι' αυτό και να βοηθήσουμε άτομα τα οποία έχουν την ανάγκη μας να απεξαρτηθούν από κάτι πολύ μεγαλύτερο από ότι είναι το τσιγάρο, το ερυθμικό τσιγάρο και η νικοτίνη γενικότερα. Αυτά για το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να βγάλουμε όλοι κάτι καλό από αυτό. Και τα λέμε σύντομα. Φιλιά!